Μια τον είχαμε γνωρίσει από την κλικιά συμμορία του Νικολαίδη. Δεν τον είχαμε γνωρίσει όχι, ούτε ως μπαλούρδο του Λούφα και Παραλλαγή, ούτε ως αγαπούλα ή πρόεδρο κτλ. Ήταν εμβληματική φυσιογνωμία για τη γενιά μου, Τάκης Σπυριδάκης. Το θαύμαζα. Είχαμε κάνει μια συνέντευξη με τη Φέη τότε στον Αντένα, είχαμε έρθει πιο κοντά του, τα είχα πει και αυτός με συμπάθησε. Και είχαμε μια επικοινωνία αραιή με μια αλληλοεκτίμηση. Όταν λοιπόν έπαθε το θέμα με τον καρκίνο, τον πήραμε τηλέφωνο και μου λέει: ξέρεις, έχω αυτό. Δεν θέλω να μιλήσω, αλλά θέλω να βγω να το πω σε σένα για να δώσουμε δύναμη στον κόσμο. Βγήκαμε, ήπιαμε 2-3 ουίσκια, εγώ δεν πίνω, ξέρετε, αυτός. Με παρέσαιρε γιατί του άρεσε και τα λοιπά. Χαλάρωσε. Δακρύσαμε, συγκινηθήκαμε. Κάνουμε αυτή την πολύ ωραία συνέντευξη εξομολόγηση. Που για μένα αυτή η συνέντευξη είναι και λίγο κάθαρση και λίγο. Ξέρετε, δηλαδή λέω ότι αρχίζει ρε παιδί μου να κάνει αυτή τη δουλειά. Τέλος πάντων. Κάναμε και φέτος ήταν να ξανακάνουμε πάλι. Δηλαδή πήρα την Παπλίνα και τη λέω: πάρε από του πρώτου καλεσμένου ήταν ο Τάκης. Τον παίρνει τηλέφωνο και λέει πολλά φιλιά και τα λοιπά. Ξαναγύρισε η αρρώστια, δεν είναι καλά. Όταν την ξανανική, θα έρθει σε σένα λέει να ξαναμιλήσει. Δεν το κατάφερε ο άνθρωπο. Ήταν καλά εκεί πάνω που είναι. Συγγνώμη που δεν σε πήρα, Τάκη. Κόλωσα, ντράπηκα. Ήθελα να τον πάρω να του πω όλα καλά, αλλά κόλωσα, δεν το έκανα. Επίσης, να σας πω στα άλλα κανάλια, επειδή εγώ ήμουν στον Αντένα 6 χρόνια πέρασα υπέροχα, ήμουν και στο Μέγκα παλαιά και ξέρετε ο κόσμος είναι αντίθεση με είμαστε όλοι. Ο οποίος είπε ότι δεν του φέρθηκαν καλά. Δεν έχει να κάνει. Το να έχεις μια συνέντευξη και να δείχνεις ότι την έχει πάρει και ο Λιάγκας, δεν θα πάθει και τίποτα. Δεν έχω λέπρα, δεν κολλάω.